Στο πλατή Μαθία συγκεντρώθηκαν οι τεφλοπαραγωγοί της χώρας. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν την επαναλειτουργία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και την επανεκατάσταση της τεφλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2019 αποφασίστηκε μέσω δικαστικής απόφασης η ένταξη της εταιρείας στον πτωχευτικό κώδικα, η οποία περιλάμβανε τα εξής. Έναντι των χρεών που είχε η βιομηχανία ζάχαρης προς την Τράπεζα Πλέον Πειραιός, να περάσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιός με τον εξής όρο. Το 2022, δηλαδή 2 χρόνια μετά την απόφαση, είχε δεσμευθεί η βιομηχανία μαζί με την Τράπεζα Πειραιός ότι θα εξυγχρονίσουν κάποιο εργοστάσιο, αυτό ήταν του Πλατέως, και θα υπήρχε τεφλοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα το 2022 της τάξης των 60.000 στρεμάτων, αυξανόμενο τα επόμενα έτη. Αυτό είχε μία προθεσμία να ολοκληρωθεί 2 ετών, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Οι τεφλοπαραγωγοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της πρώην ομάδας τεφλοπαραγωγών Εύρου, πρόδρομος Προϊκάκης, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου. Ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μας έπρεπε να το κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι τα δύο μέρη είχαν δεσμευτεί ότι θα υπάρχει τεφλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα το 2022. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα, και εδώ αναρωτιέμαι το γιατί. Αποφασίσαμε εμείς οι τεφλοπαραγωγοί να προσφύγουμε εκ νέου στη δικαιοσύνη, ώστε να καλεστούν αυτά τα δύο μέρη να μας πούν για ποιο λόγο δεν εγκατέστησαν τεφλοκαλλιέργεια στη χώρα. Και από εκεί και πέρα, εφόσον πάρουμε την απάντησή τους, θα δούμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις στον Εύρο με σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα με στόχο να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Στο πλατή να πω εδώ πέρα ότι ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια συγκέντρωση περίπου των 80 τεφλοκαλλιεργητών από την περιοχή. Είναι τα διοικητικά συμβούλια των ομάδων παραγωγών που ήταν από τη Λάρισα, το πλατή, την Οριστιάδα, την Κομωτινή. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση των μελών μας. Όσον αφορά τον Εύρο, θα γίνουν 2 ενημερωτικές συγκεντρώσεις, μία στο Βόρειο Εύρο και μία στις Σφαίρες, ώστε να ενημερωθούν εκεί οι παραγωγοί του Νοτιού Εύρου. Θα τους κάνουμε γνωστό τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πώς σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα, ήδη έχουμε μιλήσει με δικηγόρο να αναλάβει την υπόθεση, ώστε να πάμε σε ανακοπή της απόφασης αυτής του λόγου του ότι δεν εκτελέστηκε μέχρι την ημερομηνία που έπρεπε. Ο κύριος Προϊκάκης χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός να εισάγουμε ζάχαρη από άλλες χώρες, η οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφιβόλου ποιότητας. Είναι αδιανόητο σε μια χώρα που έχει εσωτερική κατανάλωση 360.000 τόνους ζάχαρη να εισάγουμε ζάχαρη από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητος, τη στιγμή που έχουμε εργοστάσια τα οποία μπορούν να παράξουν ζάχαρη, τεφλοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία πάνω στην καλλιέργεια, μηχανήματα εξειδικευμένα που υπάρχουν στη χώρα μας. Αν μη τι άλλο, το μόνο που απαιτείται είναι μια κυβερνητική απόφαση, και όταν εννοώ κυβερνητική απόφαση, μιλώ σε υψηλά κλιμάκια. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ένα προϊόν στρατηγικής σημασίας για την χώρα μας, να σταματήσουν πλέον οι εισαγωγές και να παράξουμε ζάχαρη εγχώρια ελληνική.